Παιδιά, διπλή πλατίνα Πλούταρχος, τραγούδισε φυσικά, έγινε στο ΘΕΑ η παρουσίαση. Όπου θα ξεκινήσει και εμφανίσεις. Με την Μπεντιζίνα, είχε πάρα πολύ κόσμο. Πότε ξεκινάνε εμφανίσεις? Σε λίγες μέρες, μέσα στο Σάββατο. Ωραίο δίδυμο Πλούταρχος, Μπεντιζίνα. Είχε πάρα πολύ κόσμο, εδώ είναι ο Σταμάτης Γονίδης με την κόρη του παιδιά, πρώτη κοσμική εμφάνιση. Η Στεφανία που είναι και αυτή τραγουδίστρια. Έχουμε και δηλώσει μετά, ο Οικονομόπουλος με την Κατερίνα, τη σύζυγο του Σταμάτη, με την Μπέγκη. Τραγούδισε κιόλα η Μπέγκη του έτο μαζί με τον. Βέβαια, αφού θα συνεργαστεί σε λίγες μέρες. Ο κύριος Ουγγαρίς με την κυρία Γκαγκάκη. Συναντήθηκα. Πίτσι, πίτσι βλέπω. Συναντήθηκα στην είσοδο. Τον Αγκάκη. Ελεύθερος εσύ, ελεύθερο και η Γκαγκάκη. Όλο ζευγαράκι θα ήταν. Βλέπω, έρχεται. Ακούω. Ακούω Μαγιόργο, δεν το πει. Αλλά είναι εντυπωσιακή γυναίκα. Ακούω ότι έρχεται και στην εκπομπή και σα κάνει όλα εκπλήξει και εμφανίσει. Μεσοτυχία είναι, παιδιά. Τα μεσοτυχία. Πάντω ταιριάζουν. Του ρίχνει ένα κεφάλι τα καλή. Πολύ εντυπωσιακή. Γιατί δεν τα φτιάχνετε. Δεν γίνεται. Θέλει Κατερίνα. Το οργανόγραμμα. Γιατί δεν γίνεται. Υπάρχει το οργανόγραμμα στην. Συγγνώμη, Κατερίνα θέλει τη ροτσέ. Εγώ δεν ρωτάρέζω, ξέρω. Δεν ξέρω την Κατερίνα. Έλα τώρα. Τι έλα τώρα. Έλα τώρα. Όλα χαιρετισμού τη στέλνει. Και τηλέφωνα. Τηλέφωνα. Μεγάλη τώρα τι γίνεται. Εντάξει, εμείς παντρευτήκαμε. Είσαι ελεύθερος, εσύ έχεις πρακτικές. Οι θαυμάστριες όμως, οι θαυμάστριες. Σούρδε τώρα, σούρδε. Σούρδε τώρα, ό,τι και να κλείς. Λέω ψέματα. Τι ψέματα, ρε, με έχει πάρει ποτέ τηλέφωνο η Κατερίνα. Δεν στο πλαίσιο των δημοσίων σχέσεων του Αντένα. Αλλά δεν παίρνω τον κόσμο τηλέφωνο, δεν έχει πάρει αυτή, εσύ δεν ξέρω. Ποτέ. Στο πλαίσιο των δημοσίων σχέσεων του Αντένα, μέχρι εκεί. Εντάξει. Έχει θαυμάστριε και κόμμα. Ναι, ο Γιώργος δεν είναι δικαιωμένο. Μπορεί να έχει πάρει αυτό. Δικαίωμα δεν δίνει, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Πιο πολύ, εγώ στο ραδιοφωνικό εκπομπή που κάνω το μεσημέρι με την τριφίδα στο Ρία, πιο πολλού θαυμαστέ άντρε έχω παρά γυναίκε. Αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Και εγώ αυτό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει γκέι στην Αθήνα που να μην μου έχει στείλει μήνυμα να κάνουμε ραντεβού. Αυτό είναι καλό να ξέρει. Το νέο γκέι icon. Τιμητικό, τιμητικό. Τιμητικό, όχι, δεν με ενοχλεί. Γιατί έχουν και δύσκολα. Για να σπάσει μονοτονία, να με πάρει και μια γυναίκα μια φορά να πει. Ελάνα, δεδομένε. Δεν υπάρχει παιδιά. Κάθε μέρα 5-6 γκέι με παίρνουν και μου στέλνουν 7 μηνύματα. Πολύ χοντρά μηνύματα. Πολύ ωραία. Ευγενικά. Μα τα διαβάζω και στον αέρα τα μηνύματα, Φέι. Μου κάνει εντύπωση δεν έχει ακούσει. Υπάρχει και μερικά χιδέα. Τύπου. Να δούμε τι μας είπε ο Γιάννης Πλούταρχος. Αν είναι καλό παιδί. Από άντρα θα τη βρει, Φέι. Ήδη ο Ίγκα. Αν είναι καλό παιδί, αν θα πάει για το έκτο παιδί.